ανθρώπους που είναι και συνάδελφοι, πρώην συνάδελφος δηλαδή. Αυτό αν έχετε την καλοσύνη, έχετε άνεση, έτσι, με τα μικρόφωνα. Αν το ντεκόρ είναι... Το ντεκόρ τρώγεται, ναι. Απλώς όλοι πέφτουν πάνω στα πολύ ωραία που μας έδωσε η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Και λέω, μη μου τρώτε το ντεκόρ, έτσι. Άλλωστε, το περιτύλιγμα παίζει και αυτό το ρόλο του ή όχι, κύριε Θεοδωράκη? Κοιτάξτε, δεν είναι όλα ουσία, δυστυχώς. Είναι και μερικά πράγματα επικοινωνία. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερο ουσία, βέβαια, παρά επικοινωνία. Στην επικοινωνία, πάντως, πριν από λίγο μεταδώσαμε το σποτ. Ναι. Το οποίο εγώ το έβλεπα για πρώτη φορά, ποιο μου το μετέδεσαν τώρα, στον αέρα. Τον, με το κόμμα που έπεσε ο παππούς στο κόμμα. Που επιστρέφει. Που επιστρέφει. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικό. Το επικοινωνιακό σας επιτελείο έκανε εξαιρετική δουλειά. Μπράβο. Το μόνο ερώτημα και η ένσταση που είχαμε είναι γιατί από το 2009 και μετά πριν. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να είναι σε κόμμα πάνω από 5 χρόνια. Και α, 5 γι' αυτό. Και το 5 χρόνια είναι ψεύτικο. Ναι. Θέλουμε να αναφερθούμε στα χρόνια της κρίσης. Αυτή είναι η λογική. Τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια των μνημονίων. Γιατί η δική μας άποψη, όπως ξέρετε, είναι ότι θα έπρεπε να μην είχαμε μνημόνια και να είχαμε μεταρρυθμίσεις. Αυτό ήταν το βασικό ζήτημα. Άρα, με αυτό το ζήτημα βάζουμε αυτή την πενταετία. Επειδή μιλάτε για μεταρρυθμίσεις και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί που επιμένουν στις μεταρρυθμίσεις είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουν πολλοί μέσα στο κόμμα, ακόμη εναπομείναντες εννοώ, οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ιδεολογία. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος είπε ότι δεν το ψήφισα μεν, δεν το υποστηρίζω δε. Θα προτιμούσατε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό δύο πράγματα. Το ένα είναι να ψαλιδίσει τους δύο μεγάλους. Να τους κόψει τα φτερά, να τους κόψει το τζαμπουκά και να βοηθήσει όσο το δυνατόν τις νέες δυνάμεις, δηλαδή το ποτάμι, να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα προτίμηση του ενός ή του άλλου. Γιατί σε πάρα πολλά πράγματα και οι δύο αυτοί συμφωνούν μεταξύ τους. Και ειδικά στο κομματικό κράτος που εμείς πολεμάμε. Εμείς λοιπόν τους λέμε στους Έλληνες, τιμωρήστε τους, περιορίστε τους και δώστε τη δύναμη στο ποτάμι να φέρει νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Επειδή είστε Είδες τι κάναμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έτσι. Mm-hmm. Βάλαμε ανθρώπους που δεν θα το πίστευε κανείς ότι πρέπει να μπουν στην πολιτική. Μπήκε ο Διαμαντούρος, μπήκε ο Αλιβιζάτος, μπήκαν άνθρωποι που τιμούν τη χώρα. Αυτούς εμείς θέλουμε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν θέλουμε κομματικούς υπαλλήλους. Λέω αυτό και κλείνω γιατί ξέρω ότι οι χρόνοι σας είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Επειδή πιστεύετε στην αποτελεσματικότητα, η πιο αποτελεσματική κυβέρνηση πώς θα μπορούσε να συντίθεται από πιο πολλά κόμματα? Έτσι. Είναι σωστό το ερώτημα. Θέλεις μια ομάδα 20 ανθρώπων, έτσι, που να μην είναι κομματικοί υπάλληλοι, που να μην έχουν δεσμεύσει με συμφέροντα και συντεχνίες, άνθρωποι που έχουν πετύχει στη ζωή τους και αυτοί οι 20 άνθρωποι να κάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη χώρα. Έτσι χτίζεται μια οικοδομή. Δεν χτίζεται μια οικοδομή με τον καθένα να κάνει το δικό του βιολί. Έτσι χτίζεται. Και δεν χτίζεις ποτέ μια οικοδομή με ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα κουβαλήσουν τούβλα ή πώς θα βάλουν σοβά. Εμείς θέλουμε να βάλουμε στην πολιτική 20 ανθρώπους μπροστά, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει δουλειά. Και οι οποίοι βέβαια δεν είναι τούβλα. Και μάλιστα, αν πω από αυτούς που έχετε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε ότι είναι ένας και ένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωράκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε και πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτά τα πολύ ωραία που σας υποσχεθήκαμε. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Θεοδωράκη που μας έδωσε αυτή την μικρή συνέντευξη. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του. Και βεβαίως σε λίγο θα επιστρέψουμε. Πάμε σε διάλειμμα.